και άλλοι τα χαρτιά τους. Γιατί η συνολική λύση που θα φέρουμε στο κόμμα μας και μετά στην κοινωνία θα είναι μια λύση που εμείς θα πρέπει να μπορούμε να την υποστηρίξουμε ότι βοηθάει το δικό μας τον κόσμο. Ωραία, το τον κόσμο που υποφέρει. Άρα δεν, δεν, είναι ότι έχουμε καθυστερήσει στο σύνολο. Έχω καθυστερήσει σε τρία-τέσσερα πράγματα που θέλουν να δούμε τι θα είναι τα πλεονάσματα, τι θα είναι τα μεσοπρόθεσμα στο χρέο. Άμα τα δώσουμε αυτά πριν μας το πουν αυτό, όπως καταλαβαίνετε δεν θα μπορεί κάποιο να πει ότι είμαστε καλοί διαπραγματευτέ. Κύριε Τσακαλώτο, κύριε Υπουργέ, πείτε μου σας παρακαλώ. Αν υποθέσουμε ότι αύριο το πρωί δέχονται να μας δώσουν, ε, να εγγυηθούν, εν πάση περιπτώσει, τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, που θα είναι μια καλή εξέλιξη. Πολύ καλή. Εμείς, τι θα είμαστε από την πλευρά μας έτοιμοι να δώσουμε. Είναι αλήθεια ότι είστε έτοιμοι να δώσετε το αφορολόγητο και σε ποιο βαθμό. Και σας ρωτώ γιατί το αφορολόγητο μέχρι προχθές ήταν κόκκινη γραμμή για το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα καταλαβαίνω ότι είναι πάνω στο τραπέζι και το συζητάτε. Ε, 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 ε εμείς ως διαπραγματευτική ομάδα ποτέ δεν είχαμε λευκή επιταγή ούτε από το κόμμα μας ούτε από την κυβέρνησή μας. Είχαμε και κόκκινες γραμμές που έπρεπε να τις διαπραγματευτούμε. Εγώ δεν μπορώ να σας πω για ένα συγκεκριμένο μέτρο, πρέπει να σας πω το σύνολο, το συνολικό πακέτο. Εμείς, ό,τι αλλαγή γίνει Διακοπή. που δεν είναι... Δεν... Σας διακόπτω. Να Καταλαβαίνω μην λοιπόν ότι αν ε, το συνολικό πακέτο ικανοποιεί... Στα μέτρα για το χρέο κλπ. Εκεί όχι, μπορεί, μωρώ, όχι. μπορεί, και, και άλλα μέτρα που μπορούν να Όχι, 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 δεν, όχι εκεί θα... μπορεί να μπείτε σε όχι, συζήτηση. Δεν και για μω... το αφορολόγητο. Όχι, δεν διαπραγματεύομαστε. Και ρωτώ ειδικά για το αφορολόγητο, ξέρετε γιατί. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς, ή έτσι λέει τουλάχιστον. Και σε ένα Βεβαίως. κόμμα της αριστεράς, το να ε, φορολογηθούν τα πολύ μικρά εισοδήματα, φαντάζομαι ότι είναι θέμα. Είναι Βεβαίως πρόβλημα. Δεν είναι θέμα και πόσο αναδυνημητικό είναι το φορολογικό σύστημα, είναι από τις βασικές ρογμές μεταξύ δεξιά αριστερά, σε όλες τις χώρες. Εγώ σας λέω το εξή: ότι δεν διαπραγματευόμαστε μόνο για το αφορολόγητο και θετικά πράγματα που θα κάνουμε θέλουμε να κάνουμε και θετικά πράγματα. Ήδη φέτο αρχίσαμε 750 εκατομμύρια το, το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύη. Άρα το συνολικό πακέτο δεν είναι μόνο που λέτε εσεί με το, με το, χρέ, όχι, με το χρέο. Το το ή με τα. Αλλά μπορεί ε, να είναι και άλλα μέτρα, λέτε, άλλα μέτρα θετικά. Θετικά. Άρα γι' αυτό οι δικοί μας άνθρωποι πρέπει να είναι πιο χαλαροί, να περιμένουν τη συνολική λύση και να δούνε στο συνολικό πακέτο ο κόσμος της εργασίας, οι εργαζόμενοι και τα μεσαία στρώματα που τους έχουμε αδικήσει. Γιατί τους έχουμε αδικήσει, για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί είχαμε απόλυτη προτεραιότητα αλλά, την ανθρωπιστική κρίση. Αλλά τους Ακριβώς, Αλλά σας εξηγώ, Μεγάλους γιατί. Φόρους. σας εξηγώ γιατί όμως. Δεν είχαν τα δύο προηγούμενα Επιτρέψτε ώρους. μου να σα πω γιατί. Γιατί είχαμε του εξή περιορισμού. Από τη μια μεριά είχαμε απόλυτη προτερότητα στην ανθρωπιστική κρίση. Από την άλλη μεριά δεν είχαμε του τρόπου και κάναμε λάθο. Και έχω κάνει και δημόσια αυτοκριτική ότι μπορούσαμε γρήγορα να βάλουμε του πλούσιους να πληρώσουν και να χτυπήσουμε τη φοροδιαφυγή. Αυτοί οι δύο περιορισμοί Τώρα είναι λιγότεροι. Γιατί σήμερα μίλαγα με έναν από του προέδρου των συστημικών τραπεζών που μου έλεγε ότι δεν μπορεί να φανταστεί σε ευκλή τι γίνεται με τι ηλεκτρονικέ κάρτε τη τράπεζα. Και από εκεί θα πάρτε πάρα πολλά έσοδα. Άρα δεν είναι μόνο τα μέτρα που συζητάω με την Τρόικα. Η Τρόικα δεν ενδιαφέρει τα μη παραμετρικά μέτρα για τη φοροδιαφυγή. Από εκεί θα ελευθερωθούν πολλοί πόροι που θα τα χρησιμοποιήσουμε για αυτού του ανθρώπου που πραγματικά του έχουμε αδικήσει. Έχουμε ανθρώπου με, αυτό που κάναμε και σα προσπάθησα να σα εξηγήσω Όσο πιο ειλικρινά μπορώ, γιατί το κάναμε, γιατί ήταν η περιορισμένη και πώ θα το διορθώσουμε. Τώρα, πείτε μου κάτι. Μετά από ένα χρόνο εφαρμογή μνημονίων, ε, είστε πλέον μνημονιακό κόμμα. Άκουσα τον κύριο Φίλη να λέει στην κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ: Τελείωσε το εμεί οι αμόλυντοι και οι άλλοι οι μολυσμένοι. Όλοι στο ίδιο καζάνι του Όχι, μνημονίου δε, δε πλέον. Συμφωνώ με τον Νίκο. Έχουμε μια διαφορά σε, σε αυτό. Εγώ θεωρώ αν σκεφτεί κανεί τι διαπραγματευτήκαμε, να υπάρχει εθνικό, εθνική σύνταξη, ότι να προστατευτούν τα σπίτια μέσα από το νόμο Κατσέλη, ότι τα πράγματα που κάνει, έκανε ο ίδιο ο Νίκο Οφίλη στο Υπουργείο Παιδεία και θα συνεχίσει να τα κάνει ο κύριο Γαβρό, ο Κώστας ο Γαβρόγλου στην παιδεία, αυτά που κάνει ο Ξανθό στην υγεία, θα αφήσουμε το αποτύπωμά μα αν έχουμε περισσότερο χρόνο. Δεν πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία ή το Πασόκ θα έκαναν αυτέ τι παρεμβάσει στην παιδεία η φο... φο... Θεανόη Φωτίου στο... στην ανθρωπιστική κρίση. Δεν πιστεύω καμιά κυβέρνηση. Πάντω η Νέα Δημοκρατία στο τελευταίο διάστημα, σαμαρα κάποιου φόρου άρχισε να μειώνει. Και τώρα ο κυριος Μητσοτάκη υπόσχεται ότι ερχόμενο θα μειώσει φόρου. Ναι. Και σήμερα. Αλλά δεν είπε τι θα κάνει όμω στα και... νοσοκομεία. Δεν είπε τι θα κάνει στην παιδεία. Δεν είπε στο ΦΠΑ που τον έχω ρωτήσει τόσε φορέ. Καλά, δεν φορές... νοσοκομεία. Α μην την ανοίξουμε τώρα ναι, τη συζήτησή ο... Ναι, αλλά ξέρετε πόσου και νοσηλευτικό προσωπικό θα πάρουμε φέτο και πόσου γιατρού θα πάρουμε Φέτος. Ο κύριο Μητσοτάκη έχει απαντήσει το, μία ερώτηση που το έχω κάνει έξι φορέ. Όταν λέει θα είναι δύο τα φυ, οι συντελεστέ του ΦΠΑ, 20 και 10, θα μας πει πού είναι τα φάρμακα που τώρα είναι στο χαμηλότερο. Δηλαδή αυτό, ξέρω και εγώ να λέω Κουβέντες ότι θα κάνουμε αυτό, θα, θα μειώσουμε του φόρους αλλά άμα δεν πω τι θα γίνει στην παιδεία, τι θα γίνει στην υγεία, τι θα γίνει στα φάρμακα, νομίζω δεν είναι μια πολιτική που μπορεί να αντιπαρατευθεί. Πείτε μου κάτι, κύριε Υπουργέ. Άκουσα τον κύριο Στουρνάρα σήμερα στη Βουλή. Να λέει υπάρχει κι άλλος δρόμος. Δεν είναι ανάγκη να επιβάλλουμε συνέχεια φόρους. Να κόψουμε τις δαπάνες, να περιορίσουμε ε, αν χρειαστεί και το αφορολόγητο ε, αρκεί να προστατεύσουμε με βάση τον αριθμό των παιδιών, τις πολίτεκνες οικογένειες κλπ. Έβαλε κάποιες προϋποθέσεις. Αλλά το χειρότερο που κάνουμε και μπορούμε να κάνουμε είναι να φορολογούμε τις επιχειρήσεις όλο και πιο ψηλά γιατί αυτό χτυπάει. Εκεί που θέλουμε αποτέλεσμα, Κατά... δηλαδή την ανάπτυξη. Καλά, αυτό Και περι... θέλω να σας ρωτήσω αν εκεί, στο θέμα των φόρων ε, των επιχειρήσεων, σκοπεύετε να κάνετε κάτι. Μα εγώ θυμάστε, για, το, για τα πρωτογενή πλεονάσματα είχα κάνει την πρόταση 2,5 συν 1. Όπου το ένα θα το παίρναμε πίσω και θα το δίναμε για να μειώσουμε στις, όχι στι όλε τι επιχειρήσει, στι μικρομεσαίε επιχειρήσει, είτε από τη μεριά τη κοινωνική προσφορέ, είτε από τη μεριά των φόρων. Σα ομολόγησα ότι έχουμε αδικήσει κάποιε μικρομεσαίε επιχειρήσει. Αλλά γενικά ότι μειώνω του φόρου και δεν λέω τι θα κόψω, αυτό δεν μπορούμε το δεχτούμε, Δεν είναι πολιτική συζήτηση αυτή. Να μου πούνε ότι θέλουν να μειώσει και ο κύριο Τουνάρα που ήταν υπουργό του κ. Σαμαρά, αλλά και ο κύριο Σταϊκούρα τώρα Α, που φαντάζομαι. Να μου πούνε τι θα κόψουν. Πάντω γιατί... ενώ ήταν Υπουργό του κύριου Σαμαρά, σαν πρόεδρο κεντρική τράπεζα σα στήριξε στη διαπραγματεύση ε, Και με επιστολή στο ταμείο. Δεν, έχω, δεν ε, το έκανα αυτό. Ήταν, εγώ, λέω, εγώ δεν το λι, θα... Λειτουργεί δηλαδή εθνικά το τελευταίο διάστημα και πρέπει να το παραδεχτείτε. Ε, 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 εγώ το παράπονο μου δεν είναι για αν μα βοηθάει Στη διαπραγματεύση. Είναι όποιο λέει λιγότερε δαπάνε θα μου πει που θα είναι αυτέ τι δαπάνες κόψω. Γιατί αλλιώ δεν είναι εξοβαρή κουβέντα, Ωρα, γιατί Σήμερα μην... υπάρχουν ακόμα κόκκινε. Γραμμές ή έχουν γίνει όλα ροζ. Βεβαίω υπάρχουν κόκκινε γραμμέ. Και ποιε. Η να γραμμή είναι ο κόσμο τη εργασία να είναι καλύτερα από ό,τι ήταν. Να θε, θεωρεί ότι όταν θα έρθει αυτή η ανάπτυξη που έρχεται, που το λέει και ακόμα το Δουνουτού, ότι θα έχουμε ανάπτυξη 2,5% και 2,7 η Κομισιόν το ανέβασε σε 3,1 για το 2018. Να αισθάνεται ο κόσμο τη εργασία ότι παρόλο που δεν, ότι συμμετείχε παραπάνω από ό,τι το αναλογούσε στην κρίση, ότι θα κερδίσει παραπάνω από, το, από ό,τι άλλη στην ανα, σε ανάκαμψη. Μου λένε, Αυτή είναι η κόκκινη γραμμή. Ο κόσμο τη εργασία, οι άνθρωποι που έχουν υποφέρει, οι, επομένου, οι άνεργοι. Επομένω και το αφορολόγητο, λέω εγώ. Ε, θα το δούμε όλο το πακέτο. Όλο Εντάξει. το πακέτο για να πούμε σε αυτό. Δεν είναι ναι. μόνο. Αυτή, αυτή η απάντηση το αφήνει ανοιχτό το θέμα. Τώρα έρχομαι εγώ. Μα ένα διαπραγματευτή δεν μπορεί να κλείσει ζητήματα αυτό. Εγώ θα πω. Πάντως ότι... σα άκουσα ο... και πριν να λέτε ότι οι αποφάσει είναι συλλογικέ. Αναφερθήκατε και στο κόμμα και στην κυβέρνηση και στι συλλογικέ αποφάσει. Το ερώτημα είναι, φοβάστε κύριε Υπουργέ, ότι μπορεί κάποιοι, αν κάτι στραβώσει στη διαπραγμάτευση να σας μετατρέψουν σε αποδιοπομπαίο τραγο, Α... να σας φορτώσουν στην πλάτη το μουτζούρι που λέγαμε μικρή Ας μικροί. πετύχει αριστερά αυτό που θέλει να πετύχει για τις κοινωνικές τάξεις που θέλει να υποστηρίξει και ας είμαι Δεν με νοιάζει καθόλου. Εμένα δεν με νοιάζει αυτό. Αυτό που με νοιάζει εμένα είναι να έχουμε μια σοβαρή πολιτική, όχι μόνο στη διαπραγμάτευση, και στην υγεία, και στην παιδεία, και στην απασχόληση, και στα ανθρώπινα δικαιώματα, και για τους μετανάστες, και να είμαστε περήφανοι σε ένα χρόνο. Παρόλο που είμαστε σε μνημόνιο, αριστεροί άνθρωποι εντός της Ελλάδας και εκτός Ελλάδα Ελλάδας θα πούνε, παρόλο που αυτή ήταν σε διαπραγμάτευση, αυτοί κάνανε αυτά και αυτά και αυτά. Και όπω μου είπατε πριν αρχίσει το πρόγραμμα, δεν ξέρω άμα είναι φάουλ αυτό, ότι προβλέπουμε στην Ευρώπη μεγάλε αλλαγέ. Άρα το ζήτημα είναι σε αυτέ τι μεγάλε αλλαγέ που γίνονται στην Ευρώπη με το Brexit και με το Τραμπ και με. Θα μπορεί η αριστερά να έχει μια φωνή κοινωνική και παρέμβαση σε αυτά τα πράγματα.